Και όπως έχω προλογίσει λοιπόν, καλημερίζω ευθύς αμέσως, μάλλον επειδή έχει περάσει 12, καλησπερίζω την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Καλή σας ημέρα, χαίρετε από τον Max FM, κυρία Κεραμέως. Καλό, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς για την αποδοχή. Λοιπόν, επιστρέφεται από την Δυτική Αχαΐα, εάν δεν κάνω λάθος, που ήταν ο πρώτος σταθμός. Πήγατε στο σχολείο εκεί. Είχατε πάει προσφάτως στην Ηλία και στο υπερσύγχρονο κτίριο, θα στεγάζεται το Λύκειο Λεχενών. Δίδεται έμφαση στις σχολικές μονάδες, στις υποδομές, όπως και στο προσωπικό. Ποιος είναι αυτός ο λόγος που σας έκανε να πάτε και στα δύο σχολεία? Αν μπορούσα να είμαι κάθε μέρα σε σχολεία της χώρας, θα ήμουν κάθε μέρα σε σχολεία της χώρας. Θεωρώ ότι είναι και καθήκον μου να είμαι και της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, αλλά δεν σας κρύβω ότι αποκομίζω εγώ ίδια πάρα πολύ σημαντικά ερεθίσματα από τις σκέψεις αυτές. Και όταν λέω ερεθίσματα, εννοώ ερεθίσματα από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από τους μαθητές. Συζητάμε πολιτικές, συζητάμε τρόπους βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, ακούμε πολύτιμη ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς μας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και γι' αυτό και επιδιώκω να επισκέπτομαι όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία πάκρις άκρις όλη την Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι τα 3,5 χρόνια, των οποίων ξέρετε ότι λόγω κορονοϊού τα πράγματα δεν ήταν εύκολα για αρκετά από αυτά τα χρόνια, έχω χτιστεί πάνω από 400 σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Και έτσι και σήμερα το πρωί ήμασταν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο της Κάτω Αχαΐας. Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τα παιδιά, με τους μαθητές, με τους εκπαιδευτικούς, με τα στελέχη εκπαίδευσης, να ακούσω τις σκέψεις τους, να καταγράψω προτάσεις, να καταγράψω σκέψεις. Είναι μια πάρα πολύ γόνιμη διαδικασία. Ρίχνοντας μια ματιά στα κενά και συνομιλώντας με την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, νομίζω ότι ήταν λιγότερα φέτος σε σύγκριση με άλλες χρονιές. Ποια είναι η συνθήκη αυτή τη στιγμή και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια, κυρία Υπουργέ? Κοιτάξτε, έχουμε φέτος τους περισσότερους εκπαιδευτικούς στα σχολεία μας όλων των τελευταίων ετών. Θέλω να σας θυμίσω ότι για 12 χρόνια στη χώρα, από το 2008 μέχρι το 2020, δεν είχε γίνει ούτε ένας διορισμός στην εκπαίδευση. Και το ούτε ένας. Δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είχε γίνει κανείς. Μετά δηλαδή τους διορισμούς του 2008, εν συνεχεία οι πρώτοι μαζικοί διορισμοί που γίνανε το 2020. Την τελευταία διετία έχουμε διορίσει συνολικά 25.000 εκπαιδευτικούς σε γενική εκπαίδευση και ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Επίσης έχουμε προσλάβει πάρα πολλούς αναπληρωτές. Τα σχολεία μας λοιπόν ξεκίνησαν με πλήρη στελέχωση την 1η Σεπτεμβρίου, που είναι η μέρα ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Ξεκίνησαν αρχές Σεπτεμβρίου με πλήρη στελέχωση και από εκεί και πέρα προφανώς όμως το σχολείο είναι ένας δυναμικός οργανισμός. Υπάρχουν ανάγκες που καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής γενιάς, ασθένειες, εγκυμοσύνες, ατυχήματα, θέλος μας είναι να αναπληρώνουμε διαρκώς ανάγκες που προκύπτουν. Έτσι σήμερα. Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα με το σήμα τώρα. Λοιπόν, αφού ολοκληρώσαμε και με τα κενά, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Για να πάμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ξέρετε, έρχεται ο Πρωθυπουργός, κατά κάποια έννοια είστε και προπομπός της άφηξής του. Θα έρθει με πλειάδα υπουργών από την αντιπολίτευση και ιδιαίτερως από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θίγουν συνεχώς σε ό,τι αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το θέμα της νομικής. Υπάρχει περίπτωση να ξανασυζητήσετε το θέμα ή έχει κλείσει? Το θέμα της νομικής. Της νομικής, ναι. Έχει κλείσει ή υπάρχει περίπτωση το επόμενο χρονικό διάστημα να ανοίξει ξανά εφόσον υπάρξουν νέες συνθήκες? Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ήμασταν ειλικρινείς από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι θέμα πάτρας. Είναι θέμα τέταρτης νομικής στη χώρα όταν έχουμε χιλιάδες ανέργους νομικούς. Δεν έχει σχέση με την πάτρα, οπουδήποτε και να μιλούσαμε για τέταρτη νομική. Έχει να κάνει με τις πραγματικές ανάγκες της χώρας. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τα επόμενα χρόνια, και αυτό έχει φανεί και από μελέτες που γίνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ανάγκες θα είναι τεράστιες σε επαγγέλματα όπως οι ειδικοί στην πληροφορική, όπως οι προγραμματιστές. Οφείλουμε για το καλό των παιδιών μας, για το καλό της επόμενης γενιάς, να δούμε μπροστά και να προβλέψουμε ποιες θα είναι οι ανάγκες της χώρας. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Ξέρετε ποια επαγγέλματα είναι σήμερα σε πολύ μεγάλη ζήτηση? Για παράδειγμα, πέρα τους προγραμματιστές. Αυτοί οι οποίοι κατασκευάζουν τις σελίδες. Σας λέω κάποια συγκεκριμένα τεχνικά επαγγέλματα τα οποία θα είναι σε ζήτηση. Είναι χρέος μας να τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη και σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του ακαδημαϊκού χάρτη. Γιατί για να φροντίζουμε ούτως ότι τα παιδιά μας να έχουν επαγγελματικές προοπτικές, να μπορούν
να κάνουν πράξη πραγματικά κλίσεις, δεξιότητες, να μπορούν να διασφαλίσουν επαγγελματική αποκατάσταση. Κύριε Υπουργέ, συναντηθήκατε προσφάτως με τους εκπροσώπους των Αμερικανικών Πανεπιστημίων, ήρθαν και στην Πάτρα, συναντήθηκαν με τον Πρίτανη, τον κύριο Μπούρα, με τον πρόεδρο του ΕΑΠ, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ο οποίος παρεπτόντως θα ήθελα να κάνουμε αναφορά και για τον συγκεκριμένο μετά. Προέρχεται από την καρδιά του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου για πρώτη φορά η επιλογή αυτή. Όμως πολλοί λένε ότι με αυτόν τον τρόπο, και ενώ αποδυναμώνεται το δημόσιο πανεπιστήμιο, προωθείται την ιδιωτικοποίηση. Τι απαντάτε? Δεν καταλαβαίνω καθόλου τη σχέση με την ιδιωτικοποίηση. Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η χώρα μας έχει εξαιρετικά πανεπιστήμια, έχει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, εξαιρετικούς καθηγητές, εξαιρετικούς φοιτητές. Αυτό που δεν είχε έως τώρα, κατά τη γνώμη μου, είναι η θέση που δικαιωματικά αξίζει στα πανεπιστήμια μας στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Γι' αυτό και από την αρχή της θητείας μας, το 2019, δώσαμε πολύ μεγάλη έμφαση στη μεγαλύτερη εξωστρέφεια των πανεπιστήμιων μας. Πώς? Με τρεις τρόπους. Ο πρώτος είναι ότι δώσαμε πλήρως το νομοθετικό καθεστώς για κάθε είδους συνεργασίες των πανεπιστημίων μας με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τι θα πει αυτό? Καλοκαιρινά προγράμματα, χειμερινά προγράμματα, αγγλόφωνα προγράμματα, κοινά ερευνητικά ινστιτούτα, διπλά πτυχία, κοινά πτυχία μεταξύ πανεπιστημίων της Ελλάδας και πανεπιστημίων του εξωτερικού. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάναμε. Το δεύτερο που κάναμε είναι ότι επενδύσαμε οικονομικά. Πώς δηλαδή, παράδειγμα, 20 εκατομμύρια ευρώ για αγγλόφωνα προγράμματα, 60 εκατομμύρια ευρώ για επισκέπτες, καθηγητές και ερευνητές από το εξωτερικό. Να, ένα πολύ σημαντικό βήμα και για το λεγόμενο brain gain, τον επαναπατρισμό δηλαδή Ελλήνων που έχουν φύγει στο εξωτερικό, σε σημαντικά πανεπιστήμια του εξωτερικού και να ζητούν έναν τρόπο να γυρίσουν τη χώρα μας. Και το τρίτο που έχουμε κάνει είναι να έχουμε αξιοποιήσει πολιτικό κεφάλαιο που έχει η χώρα μας, που έχει ο Πρωθυπουργός, που έχει συνολικά η κυβέρνηση, προκειμένου να ανοίξουμε διάπλατες τις πόρτες επικοινωνίας, τους διάρους επικοινωνίας με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. Και είναι γεγονός ότι η περασμένη εβδομάδα ήταν μια εβδομάδα πάρα πολύ ελπιδοφόρα για τη χώρα μας. Γιατί ήρθε μια αποστολή 30 κορυφαίων Αμερικανικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Πανεπιστήμια όπως το Yale, το Harvard, το Princeton, το Columbia, το Berkeley, ήρθαν στη χώρα μας. Είναι η μεγαλύτερη αποστολή Αμερικανικών πανεπιστημίων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αυτό είναι αυτονόητο, αλλά στα 100 και πλέον χρόνια σύναψης τέτοιων συνεργασιών μέσω του Διεθνούς Ινστιτούτου Εκπαίδευσης της Αμερικής, είναι η μεγαλύτερη αποστολή Αμερικανικών πανεπιστημίων σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Αυτό ξέρετε πώς μεταφράζεται. Σε ψήφο εμπιστοσύνη στα δικά μας πανεπιστήμια. Είναι αποτελεσματική η σχέση σας με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών και τον πρόεδρο του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου? Λοιπόν, η Δυτική Ελλάδα είναι στο επίκεντρο της πολιτικής σας. Καταρχάς, έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει επιδείξει μια πρωτοποριακή στάση σε πάρα πολλά ζητήματα. Μάλιστα, έχει πρωτοπορήσει σε πολλά ζητήματα εξωστρέφειας και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη διοίκηση του Πανεπιστημίου. Και θέλω να πω και μια κουβέντα και για το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και δημοσίως να συγχαρώ τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Καλαβουζιώτη. Θέλω να πω ότι κάνατε μια αναφορά σε αυτό. Έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό η επιλογή του κύριου Καλαβουζιώτη για τη σημαντική αυτή θέση. Όπως είπατε πολύ σωστά, κάναμε μια τομή. Μια τομή στο δρόμο της μεγαλύτερης αυτονομίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Θεωρούμε ότι έχει έρθει η ώρα επιτέλους να αυτονομηθεί το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, να αυτονομηθούν τα όργανα διοίκησής του, και ένα σημαντικό βήμα γέφυρα προς αυτή την κατεύθυνση είναι επιλογή Προέδρου του Ανοιχτού Πανεπιστημίου εκ των έσω, από το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Άρα έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό αυτή η επιλογή και δείχνει το δρόμο προς τη μεγαλύτερη αυτονομία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου για την οποία εργαζόμαστε. Κλείνω, επειδή καταλαβαίνω πως είναι πολύτιμος ο χρόνος σας, με τις εκλογές. Έρχεστε στην Πάτρα, κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί, βουλευτές γυρνούν την χώρα, σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Προφανώς είναι προεκλογική η σεζόν. Προφανώς θα πρέπει να φουγκραστείτε την κοινωνία και να επικοινωνήσετε τα όσα έχετε υλοποιήσει ή τους στόχους σας. Όμως έχουμε φτάσει πιο κοντά παρά ποτέ στις εκλογές, ή να τις περιμένουμε Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, δεν ξέρω. Να πω το εξής. Αυτές οι επισκέψεις δεν γίνονται τώρα. Γίνονται καθόλου τη διάρκεια της θητείας. Γιατί είναι χρέος μας. Είναι χρέος μας να επισκεπτόμαστε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα. Να αφουγκραζόμαστε τον κόσμο, να ακούμε σκέψεις, προτάσεις, κριτική που μπορεί να έχουν για να βελτιωνόμαστε διαρκώς. Αυτή είναι μια τακτική που ακολουθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη μέρα της θητείας του στο τιμόνι της χώρας. Προφανώς θα έχουμε εκλογές το επόμενο διάστημα, όπως έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Έχει ανακοινώσει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία και συνεπώς
Έχουμε μπει προφανώς, πλέον έχουμε εισέλθει στον τέταρτο χρόνο της διακυβέρνησης και από εκεί και πέρα νομίζω είναι μείζονος σημασίας να επικοινωνηθεί το έργο που έχει γίνει αυτά τα 3,5 και καλώς πάντων πραγμάτων 4 χρόνια και οι πολίτες να μας κρίνουν για αυτό το έργο, να μας κρίνουν για το κατά πόσο ήμασταν συνεπείς σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε και τι υλοποιήσαμε και να μας κρίνει και για το πώς διαχειριστήκαμε τις έκτακτες κρίσεις, εξωγενείς κρίσεις που βρήκαμε στον δρόμο μας, όπως η πανδημία, όπως ο πόλεμος, όπως η ενεργειακή κρίση. Τι θα πείτε τώρα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στην Αχαΐα? Τώρα είμαι καθοδόν για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, σε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, με τον οποίο έχουμε μια πάρα πολύ στενή συνεργασία. Και ειδικά επειδή αναφερθήκατε και προηγουμένως, η αλήθεια είναι ότι η Δυτική Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικό έργο σε επίπεδο υποδομών, σε επίπεδο σχολικών υποδομών. Τις τελευταίες μέρες είχα τη χαρά να δω από κοντά σημαντικά έργα σε επίπεδο σχολικών υποδομών, νέα σχολεία, εγγένεια σύγχρονων βιοκλιματικών σχολείων με πάρα πολλές δυνατότητες για τα παιδιά. Ερχόμαστε λοιπόν να συζητήσουμε περαιτέρω για ζητήματα που μπορούμε να συνεργαστούμε ακόμα πιο στενά και με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Το μήνυμα στους αχαιούς νεοδημοκράτες που θα συναντήσετε αμέσως μετά. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση νομίζω μιλάει με τα έργα της. Μιλάει με τα έργα που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτό το διάστημα σε κάθε τομέα της κυβερνητικής πολιτικής. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι χρέος μας να επικοινωνήσουμε αυτό το έργο, όπως είπα, για να μας κρίνουν εν τέλει οι πολίτες για το πώς ανταποκριθήκαμε στην μεγάλη αυτή τιμή να υπηρετήσουμε τη χώρα. Και ναι, βεβαίως, διεκδικούμε την ανανέωση της θητείας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε μια αυτοδύναμη Ελλάδα. Κυρία Κεραμέως, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.